Καλημέρα. Καλημέρα. Αναδειχθήκανε οι πρώτοι τυχεροί. Έγινε η πρώτη φορολοταρία για τις αγορές του Οκτωβρίου του 2017. Αυτό ήταν το πρώτο, το crash test ουσιαστικά, κυρία Υπουργέ, για την καθιέρωση της διαδικασίας αυτής, της κληροτίδας. Να μας πείτε τώρα τι να περιμένουμε, αν πήγε καλά καταρχάς αυτό, ναι. Και τι να περιμένουμε και κάτι στη άλλο. Συνέχεια. Πότε θα πάρουν τα λεφτά τους, πότε θα πιστωθούν τα χρήματα. Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά, όλα πήγαν εντάξει. Τα χρήματα θα πιστωθούν την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε αρχές, μέση, τέλος επόμενης εβδομάδας. Ξέρετε, τώρα σας κάνουμε πολύ εξειδικευμένες ερωτήσεις, αλλά όταν κάποιος έχει κερδίσει ένα τέτοιο ποσό και το περιμένει, θα πηγαίνει να κοιτάζει ανά 5 λεπτά τον λογαριασμό του. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τουλάχιστον έχουμε την δυνατότητα να δούμε τους λογαριασμούς από τους 1000 τυχερούς, δηλαδή αφού δηλώσουν τους λογαριασμούς της τράπεζας, εκείνοι οι οποίοι έχουν κερδίσει τη φορολοταρία, τουλάχιστον όταν έχουμε το 50%, αμέσως θα γίνει η πρώτη καταβολή και από εκεί και μετά... Μάλιστα. Οι τυχεροί τώρα, οι δικαιούχοι μπαίνουν στη σελίδα, τη συγκεκριμένη, και βλέπουν αν κέρδισαν. Θα τους έρθει και κάποιο μήνυμα στο τάξη ότι είσαστε... Θα τους έρθει και κάποιο μήνυμα. Αλλά θα πρέπει όταν δουν ότι κερδίσανε, να δηλώσουν τον λογαριασμό της τράπεζας. Θα πρέπει να καταθέσουν. Βλέπουν ότι κερδίσαν, οπότε υπάρχει και μετά συμπληρώνει στο λογαριασμό της τράπεζας, στο IBAN, και εκεί γίνεται η πίστοση. Και του... να πούμε ότι μπαίνουν όλοι οι φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν αγορές τέτοιες τον μήνα Οκτώβριο, κυρία Παπανάτσιου. Μπήκαν όλοι οι φορολογούμενοι αυτοί. Ναι, μπήκαν όλοι οι φορολογούμενοι. Γνωρίζουμε αριθμό. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Οι συναλλαγές που πραγματοποιηθήκανε είναι συνολικά 4.550.000 αφημί. Και αντιστοιχούν σε 8.250.000 συναλλαγές. Τώρα, η επόμενη λοταρία πότε θα γίνει και αν... Η αξία των συναλλαγών, ναι, ήταν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα για να πάμε στην επόμενη που λες. Και προφανώς είχατε και πολλή επισκεψιμότητα στα site που ήταν για τη λοταρία, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια στοιχεία, γιατί χθες όλος ο κόσμος συζητούσε αυτό το θέμα. Ναι, πιστεύω ότι σήμερα θα ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την επισκεψιμότητα που είχε το site. Μάλιστα. Η επόμενη, πότε να περιμένουμε, κυρία Υπουργέ, την επόμενη λοταρία, ποιες συναλλαγές θα μπουν μέσα σε αυτή και αν το ποσό που θα δοθεί τώρα και εν ώψη Χριστουγέννων ίσως ή μετά τα Χριστούγεννα θα είναι λίγο παραπάνω, γιατί αναμένει ο κόσμος, οπότε ίσως λόγω Χριστουγέννων... Θα έχουμε και τις κυρώσεις των προηγουμένων μηνών. Θα έχουμε και τις κληρώσεις των προηγουμένων μηνών. Πιστεύουμε κατά τα μισά του μήνα να γίνει και η επόμενη κλήρωση. Θα αναρτηθεί πάλι πιο πριν στη σελίδα της ΑΒΕ πότε θα γίνει, ποιοι είναι οι λαχνοί που κληρώνονται και από εκεί και μετά θα προχωρήσει πάλι στην ίδια διαδικασία. Πάλι για το ποσό των 1000 ευρώ, κυρία Παπανάτσιου. Ναι, είναι 1000 ευρώ για 1000 τυχερούς για κάθε μήνα. Μάλιστα. Άρα πάμε τώρα. Τώρα έχουμε ναι, αρκετούς μήνες πριν που πρέπει να δώσουμε τα χρήματα στους τυχερούς. Για πόσα μιλάμε τώρα, έχετε υπολογίσει, έτσι να πούμε, με ένα ποσό που θα γίνει η επόμενη κλήρωση? Είναι οι 10 μήνες που έχουμε. Mm-hmm. Είναι περίπου 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια από 1 εκατομμύριο. Ναι, ναι. 10 επί 1. Ωραία. Άρα 10.000 οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτό. 10.000 θα κληρωθούν. Ακριβώς, και θα πάρουν κάποια χρήματα που θα γυρίσουν και πάλι στην οικονομία. Μάλιστα. Και βέβαια, κυρία Παπανάτσου, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω είναι και ένα κίνητρο για τον κόσμο να χρησιμοποιεί το πλαστικό χρήμα μέσω αυτής της διαδικασίας. Σκέφτεστε να προχωρήσετε και σε άλλους τρόπους, να δώσετε και άλλα δώρα πέρα από τα χρηματικά ποσά ή να αυξήσετε, να το κάνετε λίγο πιο επικοινωνιακό εντός εισαγωγικών και να δώσετε μεγαλύτερα δώρα στη συνέχεια? Ναι, πραγματικά το κίνητρο της φορολοταρίας είναι ένα κίνητρο για τη φορολογική συμμόρφωση των πολιτών. Ήδη με την χρήση
του πλαστικού χρήματος και γενικότερα με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, έχουμε δει ότι έχουμε μια αύξηση αλφα, ειδικά στο 9 μηνό του 2017, η αύξηση του ΦΠΑ είναι περίπου στο 20% συγκρινόμενη με το ίδιο 9 μηνό του 2015. Μάλιστα. Δεν είχαμε την κρίση του πλαστικού χρήματος τότε. Οπότε είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές στην φορολογική συμμόρφωση. Γι' αυτό και εμείς θα προχωρήσουμε συνέχεια σε κίνητρα διάφορα προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσει να... Οπότε τέλος Δεκεμβρίου περιμένουμε την επόμενη κλήρωση, κυρία Παπανάτσιου. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα γίνει και η επόμενη κλήρωση. Και μετά πάμε τακτικά κάθε μήνα, έτσι. Από εκεί και μετά, αφού έγινε τώρα το ξεκίνημα, ξεκινάμε κάθε 20 του μήνα. Υπάρχει δέσμευση στις τράπεζες να καταθέτουμε τις κινήσεις από τους λογαριασμούς. Μάλλον όχι μόνο στις τράπεζες, σε όλα τα δημοτικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στην... τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Κύριε Παπανάτσιου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και βέβαια, σας δεσμεύουμε για την επόμενη εβδομάδα ή όταν θα μπορέσετε να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα της αρμοδιότητάς σας. Είναι αντικειμενικές αξίες, είναι διάφορες άλλες αλλαγές που θα γίνουν στο φορολογικό κομμάτι. Και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο τα επιδόματα και όλα αυτά. Αναμένουμε. Οπότε την επόμενη εβδομάδα σας περιμένουμε και στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και τώρα στους πληστηριασμούς. Πληστηριασμούς, ένα μεγάλο θέμα. Περάστε, κυρία μου. Οι πληστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι φυσικοί πληστηριασμοί, εννοούμε με την κανονική.